Για το κλείσιμο, συνήθως έχουμε ένα πιο χαλαρό θέμα, όχι όμως λιγότερο ενδιαφέρον. Έτσι. Να συνδεθούμε με τον Θέμη του 41, Θέμη Μαχαθή. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Και εγώ. Το έχουμε χαλαρό θέμα. Σας δω και εγώ. Γεια σας. Απλά είναι ξέρεις, κάποια πραγματάκια, νομίζω ότι λίγο χαλαρώνουμε, τα βλέπουμε διαφορετικά, είναι λιγότερο business να το πω. Ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά πιο... Χαλαρό, αλλά σημαντικό και απαραίτητο θέμα, ειδικά για τον κλάδο σου, έτσι. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε το Θέμη 41, σύμβουλο marketing για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συνεργάτη μας εδώ στο insuranceforum.gr, με τον οποίο θα μιλήσουμε για γλώσσα του σώματος στην εποχή του COVID-19. Όπως είπε και η Μυρτώ πιο πριν, δεν έχουμε φύγει, δεν είμαστε μετά COVID. Ακόμα COVID είμαστε, απλά μας αφήσαν να βγούμε στον δρόμο, έτσι. Ακόμα COVID είμαστε, θα είμαστε για αρκετό καιρό ακόμα COVID. Μιλάμε για μια νέα κανονικότητα, αλλάζουν τα δεδομένα και στην κατανάλωση, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Δεν ξέρω σε πόσο χρόνο και, και με ποιες συνθήκες. Αλλά σύντομα θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, αλλά με μέτρα πάντα. Τι σημαίνει ο COVID, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έτσι, εγώ είμαι γενικά αισιόδοξο άνθρωπο και ω επαγγελματία και το ξέρει αυτό, νομίζω, γιατί συνεργαζόμαστε αρκετό καιρό. Τώρα, πριν μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από ό,τι είδαμε η ζωντανή μετάδοση από το βιβλιοπωλείο Ιαννός της ομιλίας σου με τίτλο «Η γλώσσα του σώματος, εργαλείο πωλήσεων». Ήταν στην διακριτική παρουσίαση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ήταν στο πλαίσιο της πρόθεσης και του τελευταίου σου βιβλίου με τίτλο «Εργαλειοθήκη του σύγχρονου επιχειρηματία». Σωστά. Καταρχάς, θέλω να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που το βιβλιοπωλείο Ιαννός έκανε μια live μετάδοση, μια ομιλία. Συνήθως γίνεται μια παρουσίαση βιβλίου στον χώρο του Ιαννού και απλά συνοδεύεται και σαν live broadcasting. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έγινε χωρίς παρουσία κοινού από το βιβλιοπωλείο του Ιαννού και το είδε πάρα πολλοί κόσμος. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Μεγάλη δράση, ακατέβατη εκείνη την ώρα και γενικά ακούστηκε πάρα πολύ. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γλώσσα του σώματος, όπως πολύ σωστά είπες. Το τελευταίο βιβλίο, «Η εργαλειοθήκη του σύγχρονου επιχειρηματία», αναφέρει 8 διαφορετικά εργαλεία που μέσα από την εμπειρία μου αυτών των 20 χρόνων στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων έχω ανακαλύψει, έχω ξεχωρίσει μάλλον 8 εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν κάθε επαγγελματία και κάθε επιχειρηματία να γίνει καλύτερο στη δουλειά του. Ένα από αυτά τα 8 εργαλεία λοιπόν είναι και η δεξιότητα της επικοινωνίας, η οποία επικοινωνία χωρίζεται σε δύο άξονες, στην προφορική και στην λεκτική. Και αν θες να είμαστε και λίγο millennials, θα έρθω να προσθέσω και την ηλεκτρονική επικοινωνία, γιατί ο τρόπος που επικοινωνούμε στα κοινωνικά δίκτυα και στα emails και ηλεκτρονικά είναι η νέα τεχνολογία στην επικοινωνία που έχει έρθει να αντικαταστήσει πιθανόν τις προηγούμενες. Και τι εννοώ πιθανόν να τις αντικαταστήσει? Ξέρεις πολύ καλά ότι τα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι μιλούσαν μόνο με κινήσεις, μετά εμφανίστηκε η ομιλία. Άρα ασχοληθήκαμε με την ομιλία. Τώρα πια στέλνουν ευχές μέσα από το Viber, μέσα από το Messenger και οι παλιότεροι εκνευρίζονται. Οι νεαρότεροι το χαίρονται. Άρα λοιπόν, μήπως αυτή είναι η νέα τεχνολογία που έχει έρθει να αντικαταστήσει τις δύο προηγούμενες. Έτσι λοιπόν, ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και η επικοινωνία. Αποφάσισα λοιπόν να ξεχωρίσω την γλώσσα του σώματος και να κάνω μια ομιλία δίνοντας κάποια ερεθίσματα ή κάποια tips σε όσους την παρακολούθησαν. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η γλώσσα του σώματος είναι το 55% της επιτυχίας μέσα στη διαδικασία της επικοινωνίας. Ένα 7% είναι αυτό που λέμε και ένα 38% είναι η φωνή και η τονικότητα. Πόσο διαφορετικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του σώματος, την οποία τη διδασκόμαστε σε μια αίθουσα τώρα στην εποχή του Skype και του Zoom κλπ. Φαντάζομαι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κοίταξε. Με την κίνηση... Είναι πιο δύσκολο. Είναι ιδιαίτερο, γιατί καταρχάς με βλέπετε από τον αφαλό και πάνω. Δεν ξέρω που με βλέπετε, εγώ με βλέπω από το στήθος και πάνω, δεν ξέρω που πιάνετε. Άρα λοιπόν βλέπεις από ένα σημείο και πάνω. Άρα λοιπόν πόδια δεν βλέπεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συνολική στάση σώματος δεν βλέπεις. Τι βλέπεις? Βλέπεις χέρια, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί η παλάμη είναι πάρα πολύ, πολύ χρήσιμο εργαλείο του σώματός μας όταν επικοινωνούμε. Βλέπετε εκφράσεις, βλέπετε ματιά, βλέπετε χαμόγελο. Και οπότε ουσιαστικά κινείς το πάνω μέρος του σώματός όσο γίνεται. Για να μπορέσεις να μεταφέρεις και να ενισχύεις αυτά τα οποία λες. Γιατί ένα από τα πράγματα που κάνει η γλώσσα του σώματος είναι να ενισχύει αυτό που λέμε.
Και αυτή είναι ένα τέμπο που έχει απέναντί σου. Αν δεν μιλήσουμε σε πιο hardcore τεχνικές πουλήσεων, καμιά φορά συντονιζόμαστε με, το σώμα του, με την στάση του σώματος του συνομιλητή μας για να νιώσει ο απέναντι οικειότητα, γιατί σε εμάς βλέπει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν από αυτό σαν και εμένα είναι. Άρα εδώ τον εμπιστεύω. Ναι, ναι, μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς αντιμετώπισαν οι πελάτες σου την υγειονομική κρίση που ζήσαν έτσι, το τελευταίο τρίμηνο έντονα? Γενικά, έτσι, πιο πιθανές από επαφές, από επικοινωνίες που είχες. Λοιπόν, θα σου πω. Εντάξει, αναμφισβήτητα υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, το οποίο ίσως δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα ποιος θα είναι ο οικονομικός του αντίκτυπος. Γίνονται προσπάθειες τώρα με τον τουρισμό, που είναι ένα 25%, 25% του ΑΕΠ. Πολύ σημαντικό είναι να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Δεν μπορώ να πω ότι οι πελάτες μου έχουν βιώσει σήμερα τις επιπτώσεις του COVID-19. Όλοι ήταν μουδιασμένοι. Μην ξεχνάς ότι είναι κάτι που δεν ευθύνεται η Ελλάδα για πρώτη φορά. Όλος ο κόσμος φταίει, άρα δεν είμαστε εμείς οι φταίχτες ως Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, βγήκαμε από μια κρίση 10 ετών. Οπότε, όσο να πεις, είμαστε και λίγο εξοικειωμένοι στο να τρώμε ξύλο. Οπότε, τώρα κάπως ξέρουμε τι περιμένουμε και πώς. Είχαν οικοκυρευτεί επιχειρήσεις, άρα ήταν πολύ πιο έτοιμες σε απότομες αυξομοιώσεις του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι δικοί μου οι πελάτες, λοιπόν, ψύχρεμα, καθίσαμε και είδαμε τι πρέπει να κάνουμε για να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους ξανά. Θέλω να σου πω ότι όσοι δουλεύουν μαζί με άνθρωποι που είναι open-minded, είναι άνθρωποι που σκέφτονται, είναι άνθρωποι που θέλουν την συμβουλευτική, θέλουν να κάνουν πράγματα. Οπότε, καθόλου τη διάρκεια του lockdown, εγώ δούλευα πιο πολύ από ό,τι πριν, γιατί όλοι οι πελάτες σκέφτονται, δεν είχαν χρόνο. Οπότε, που θα πω στο σύμβουλο. Οπότε, από το πρωί μέχρι το βράδυ ήμουν στο τηλέφωνο και μίλαγα και κάναμε πλάνα τα οποία υλοποιούμε τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι τουλάχιστον αυτό που βίωσα εγώ στους δικούς μου ανθρώπους, στους δικούς μου επιχειρηματίες και στους δικούς μου πελάτες είναι ότι θα το πάρουμε, ό,τι θα γίνει, προέχει η υγεία όλων μας, η προστασία η δική μας, η γειτονική μας, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Αυτό είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα μπορούσα να σας αναφέρω. Βλέπεις, δεν στάστηκαν από όλο αυτό, έτσι. Open space, the new luxury. Πού θα πάμε σε μια κλειστή αίθουσα ή θα πάμε σε ένα ανοιχτό χώρο? Άρα, όποιος έχει χώρο να δώσει, είναι the new luxury. Είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος είδε ότι δεν είναι κυρίαρχος πάνω στη φύση. Υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από εκείνο που μπορεί να τον διαλύσει. Έτσι. Τώρα, αν σε ρωτούσα ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα, αν εντόπισες κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που σου περιγράφαν, ας πούμε, ήταν ρευστότητα, ήταν απώλεια πελατών. Βεβαιότητα. Κοίταξε, σου έλεγα βεβαιότητα. Σαφώς ο τζίρος, ο μισός του Μαρτίου και το Απριλίου χάθηκε. Δεν θα ήταν να πληρώσουμε. Άρα από το ετήσιο πλάνο μας αφαιρούμε το τζίρο 2 μηνών. Σε λαβή. Ναι. Όσο δύσκολο και αν είναι, σε λαβή. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι. Το αφαιρούμε και πορευόμαστε. Τι κάνουμε? Τζίρος Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος μέχρι και Δεκέμβρη να είναι το ίδιο ή και παραπάνω από το πέρσι. Αυτό μπορείς να το ελέγξεις. Γιατί στο μάρκετινγκ και στην επιχειρηματικότητα εσύ προσδιορίζεις το τζίρο που θα έρθει, όταν βέβαια οι συνθήκες έξω είναι φυσιολογικές, έτσι. Αλλά και απ' την άλλη όμως, βλέπεις και επιχειρήσεις που το έχουν πάρει σοβαρά το θέμα και επιχειρήσεις που δεν το έχουν πάρει σοβαρά. Και θέλω να σου μιλήσω λίγο για την εστίαση, για παράδειγμα. Και θα μιλήσω λίγο για τον κλάδο σου, μια και το συζητάμε τώρα, μια και είμαστε στον ασφαλιστικό κλάδο. Βλέπεις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες έχουν αντισηπτικά, έχουν QR codes πάνω στο τραπέζι για να μην πιάνει τον κατάλογο του, πιάνει 3.000 άνθρωποι, οι άνθρωποι φοράνε μάσκα. Όχι στο πουνί, τη μάσκα για προστασία. Αντιλαμβάνονται την ανάγκη της προστασίας. Έτσι. Εξατομικευμένα ξηροκάρπια, να πίνεις ποτό, ίσως τα Starbucks έχουν καταργήσει τα καλαμάκια. Άλλες επιχειρήσεις όμως δεν το κάνουν. Κάποιες επιχειρήσεις καταγράφουν τα μπαρ, τα ονόματα και τα τηλέφωνα των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα. Μου τύχε ένα άλλο μπαρ, μπαράκι, beach bar μάλλον, το οποίο σκανάρεις ένα QR code στο τραπέζι και σου βγάζει μια φόρμα όπου είναι disclaimer ότι το μαγαζί δεν έχει κανένα liability εάν κολλήσεις COVID εκεί. Δίνεις τα στοιχεία σου, ποιο τραπέζι κάθεσαι. Γιατί αν εγώ κάθομαι στο 100 και το κρούσμα βρεθεί στο 300, ή να σου δώσουν και εμένα, να σου δώσουν τα τραπέζια για το 300. Κατάλαβες. Εμένα καταστήματα, και να πω για εστιατόρια. Εστιατόρια που τηρούσαν όλους τους κανόνες, με κερδίσαν. Έτσι, τα θυμάμαι και να πάω εκεί. Αντιθέτως, εστιατόρια τα οποία κάτω και μια σχόλια με το ψωμί, το σερβίρι όπως το σέρβιρι στο καραθάκι,
Αφενός φοβάμαι, αφετέρου δεν νομίζω πως θα πάω εύκολα εκεί. Γιατί δεν ξέρεις τι κάνουν τελικά σε άλλες εποχές. Σκέψου το κυριότερο. Πας να πληρώσεις την πιστωτική κάρτα που είναι ανέπαφη και την παίρνει να το χτυπήσει. Δεν είναι αυτό το point. Το point είναι να ακουμπήσεις εσύ την καρτούλα πάνω στο μηχανό, όχι να την πιάσει με τα χεράκια του και να χτυπήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν έχουμε αντιληφθεί το λόγο των μέτρων. Αυτό είναι το θέμα. Και ασφαλιστικά. Αυτό που συνέβη τώρα που πάθαμε, ήταν μια τεράστια ευκαιρία για εσάς τους ασφαλιστές. Εγώ έχω έναν ασφαλιστή και με περιτριγυρίζουν άλλοι τέσσερις. Τα γνωστά, ξέρεις. Γύρω-γύρω, τους καρχαρίες. Και κάποια στιγμή, τσακ, θα μου πουλήσουν κάτι. Καλό είναι, δεν το λέω και πρέπει. Γιατί χτίζει σχέση. Και θυμάμαι λοιπόν μια φορά λοιπόν, που σκεφτόμουν, ήθελα ένα έξτρα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Okay. Και ήταν μια κυρία από την Εθνική Ασφαλιστική, θα το πω. Και με έπαιρνε τηλέφωνο. Με έπαιρνε 2 χρόνια, 3. Έτσι δεν ξέρω που με βρήκε. Αλλά είχε τέτοια προσέγγιση, τέτοιο αυτό, ήταν τόσο ζεστή κτλ. Τέλεια. Και την έψαχνα, λοιπόν. Λέω, θέλω ασφαλιστικό ρόλο, θα πάρω την κυρία. Λέω που είναι και πολύ καλή. Δεν είχε τα τηλέφωνα, τις παίρνω στα κεντρικά. Ρωτάω, ψάχνω μια κυρία που παίρνει τηλέφωνο. Φυσικά δεν ξέρω να τη βρούνε. Δεν τη βρήκαν ποτέ την κυρία. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις και το γύρω-γύρω, άμα γίνει σωστά, χτίζει. Ήταν λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία. Μια τεράστια ευκαιρία για εσάς να έρθετε κοντά στους πελάτες σας. Ναι. Εμένα κανείς από τους 5 λοιπόν δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Πώς είσαι, τι κάνεις, το πρόγραμμα σε καλύπτει για την πανδημία. Έπρεπε εγώ να ρωτήσω αν με καλύπτει για την πανδημία αυτό που έχω της υγείας. Ναι. Λέω, θα μετατεθούν οι πληρωμές λίγο πιο μετά, όπως γίνονται όλες οι πληρωμές Μάρτιο-Απρίλιο. Σε όλα τα μέσα. Δηλαδή έπρεπε εγώ να. Που δεν έγινε φυσικά αυτό έτσι. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία να έρθετε κοντά στους πελάτες σας, να τους μιλήσετε, να τους αφουγκραστείτε, να δείξετε ότι είστε εκεί. Γιατί η ασφάλεια τι είναι? Είναι ασφάλεια για την καθημερινότητά μου, για το μέλλον μου. Και τι είναι αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε τώρα? Η ασφάλεια για το μέλλον. Άρα λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία. Να σου πω και για προγράμματα ασφαλιστικά που θα μπορούσε να βγάλει η μια ασφαλιστική εταιρεία που να πάει να αγγίξει ακριβώς πάνω στο κλειδί. Έτσι. Καλές, πολύ καλά. Αλλά εμένα δεν με πήρε ούτε ένας από τους 5. Ναι, άρα ναι. Λοιπόν για μένα το COVID, όχι τώρα είναι αργά, τότε. Τότε που όλοι ήμασταν φοβισμένοι, κλεισμένοι στα σπίτια μας. Ναι. Τότε έπρεπε. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία για μένα. Ελπίζω να φωνάζω, δεν βλέπω σχόλια. Εγώ ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Να μας πεις λίγο, εκτός από τον Ιαννό, η εργαλειοθήκη του σύγχρονου επιχειρηματία, την βρίσκουμε και online. Να μας πεις από πού την βρίσκουμε online. Είναι, καταρχάς, είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία φυσικά, και τα δύο βιβλία μου, και η εργαλειοθήκη του σύγχρονου επιχειρηματία και το marketing της επιχείρησής σας. Βρίσκονται σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Online, στο site, public, σε όλα τα βιβλιοπωλεία, στον εκδοτικό οικοροσύλλη.gr και στο site μου, στο marketingconsultant.gr, όπου μπορείτε να δείτε και περισσότερα πράγματα για μένα. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαλέξαμε δύο.